Το Lost ήταν μια σειρά όπου βγήκε στον αέρα στις 22 Σεπτεμβρίου του 2004 και τελείωσε στις 23 Μαΐου του 2010. Διήρκησε 6 σεζόν, συστήθηκε στο κοινό σαν μια σειρά όπου έχει να κάνει με κάποιους επιζώντες από μια συντριβή αεροσκάφους. Τι ήταν όμως πραγματικά το Lost? Γιατί 11 χρόνια μετά, όποτε τύχει να πέσει κάτι στην αντίληψή μου γι' αυτό, με πιάνει ένα τριχύλα. Τι έκανε λοιπόν το Lost τόσο καλά, όπου άλλες σειρές ακόμα και σήμερα, 11 χρόνια μετά, πασχίζουν να το κάνουν? Τα μυστήρια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο Lost. Κάποια από αυτά απαντήθηκαν, κάποια από αυτά απαντήθηκαν ξόφαλτσα, κάποια αυτά δεν απαντήθηκαν καθόλου. Αλλά αυτό όπου τελικά είχε σημασία, όσοι έχουν δει το τελευταίο επεισόδιο ξέρουν, είναι οι χαρακτήρες του Lost. Δεν υπάρχει περίπτωση το Lost, εάν είστε κάπου στην ηλικία μου, να μην το έχετε ακούσει. Όπως συμβαίνει με όλες αυτές τις σειρές, κάποιοι το συνεχίζουν, κάποιοι το σταματάνε, κάποιοι το σνομπάρουν και για να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, πολλοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα το τέλος. Σίγουρα κάπου θα έχετε διαβάσει, και ας μην το έχετε δει το τέλος, και ας το έχετε δει κάποιοι, ότι όλα ήταν μία φόλα και ότι μας παραμύθιαζαν από την αρχή και ήταν όλοι νεκροί από την αρχή. Όχι. Με τίποτα. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω τέτοια post. Δεν ισχύει αυτό. Το τι έγινε στην τελευταία σεζόν θα το δούμε. Για όσους δεν το έχουν δει ακόμα και διερωτώνται, να το δω, αξίζει το 2021? Η απάντησή μου είναι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω πόσο έχει γεράσει το Lost 11 χρόνια μετά το φινάλε του. Δεν ξέρω εάν ένας σημερινός νέος των 20-21-22, όπως ήμουν και εγώ, μπορεί να του πει κάτι το Lost σήμερα, το 2021. Αυτό που ξέρω όμως εγώ είναι ότι κάθε φορά που συναντώ μπροστά μου μία σκηνή από το Lost που έχει να κάνει με την καταπακτή, τους άλλους, την Ντάρμα, τον Ντέσμοντ, το 4, το 8, το 15, το 16, το 23 και το 42, τους 6 της Oceanic, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην με πιάσει μια ανατριχύλα και μια μεγάλη νοσταλγία γι' αυτό. Σκέφτομαι πραγματικά μέρες τώρα πώς να φτιάξω αυτό το βίντεο, τι να φτιάξω, τι να πω, από πού να το ξεκινήσω, και για ακόμα μια φορά δεν έχω ιδέα. Σε αυτό το βίντεο προφανώς θα υπάρχουν spoilers, άρα όσοι θέλετε να τη δείτε, δεν θέλω να σας τη χαλάσω. Γιατί το Lost, φίλοι μου, έχει τόσες εκπλήξεις μέσα, τόσα πράγματα για να σε κάνουν να ανατριχιάσεις, που είναι κρίμα ένας ραντομάς σαν και εμένα να σε τα χαλάσει. Αφού λοιπόν έχουν περάσει τα πρώτα λεπτά του βίντεο και έχουν φύγει όσοι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το θέμα, σκέφτηκα να σας δείξω κάτι που δεν ξέρω πόσοι το έχουν στην Ελλάδα, σίγουρα λίγοι, το είχα βρει στο εξωτερικό εγώ και το αγόρασα, είναι μια εγκυκλοπαίδεια του Lost. Ένα βιβλίο μεγάλο, όπου έχει τα πάντα μέσα για το Lost και όλες οι συνδέσεις όλων των χαρακτήρων. Είναι αυτό εδώ. Είναι πραγματικά μία εγκυκλοπαίδεια. Θυμάμαι την είχα αγοράσει κάπου 35 ευρώ και όταν είπα στη γυναίκα μου ότι θα κάνω ένα βίντεο με την εγκυκλοπαίδεια, μου είπε επιτέλους να φάνηκε κάπου χρήσιμο. Θα αρχίσω σιγά σιγά να την ξεφυλίζω και να βλέπουμε κάποια πραγματάκια που δεν ξέρω πραγματικά αν τα θυμάμαι όλα. Παλιά τα θυμόμουν όλα, τα πάντα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να δείτε κι εσείς τι θυμάστε από το Lost.